Φανταστείτε ένα κόσμο όπου τα ρομπότ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Και όχι μόνο ως συνεργάτες, αλλά και ως σύντροφοι και φίλοι μας. His name is Ibn Sina, named after the ancient philosopher renowned for his early scientific discoveries. But unlike his older counterpart, this Ibn Sina is altogether more high-tech. As well as being fluent in English and Arabic, he can hold a conversation with humans. He looks for information about us on the internet and uses that to chat with us. He'll also remember it for the next time you meet. But this lab isn't in Japan, China, or the United States. It's in Al Ain, just an hour's drive from the UAE capital, Abu Dhabi. Επίσης, φανταστείτε ένα κόσμο που πέρα από τα στενά πλαίσια του εαυτού μας, έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, έστω και με 10 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σε ευρύτερες ευφυείς οντότητες, που αποτελούνται από χιλιάδες ανθρώπους και μηχανές, η νοημοσύνη των οποίων ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα σημερινά όρια της τεχνητής, αλλά και της ανθρώπινης νοημοσύνης, και η δημιουργία των οποίων θα φέρει μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική ανατροπή, αλλά μπορεί να ανοίξει και νέους δρόμους για δημοκρατικές διαδικασίες και συγχρόνως να μας δώσει μια βαθύτερη αίσθηση συμμετοχής σε ένα γενικότερο είναι. Αυτό ήταν ο στόχος και το όνειρό μου, αρχικά στο MIT όπου έκανα το διδακτορικό μου και μετά στο εργαστήριό μου στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τι εννοώ όμως με τον όρο ευρύτερες ευφυείς οντότητες? Για να σας απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να έρθετε σε ένα ταξίδι μαζί μου, το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα. Πρώτα, θα ξεκινήσω από την άψυχη ύλη για να φτάσω στα ρομπότ. Μετά, θα πάμε από την ατομική νοημοσύνη για να οδηγηθούμε στη συλλογική νοημοσύνη. Και εν τέλει, 10 κόκκινα μπαλόνια θα μας οδηγήσουν σε ένα νέφος. Το νέφος ανθρώπων και ρομπότ, που είναι ο βασικός μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα υλοποιηθούν οι ευφυείς οντότητες για τις οποίες σας μιλώ. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Αρχικά, η γη ήταν γεμάτη ύλη, δίχως ζωή. Με την εμφάνιση των πρώτων οργανισμών, αρχίσαμε να έχουμε οντότητες που έχουν αισθητήρια, μέσω των οποίων μπορούν να παρακολουθήσουν το φυσικό κόσμο, και τελικά, διαμέσου της φυσικής τους νοημοσύνης, επιδρούν πάνω σε αυτόν μέσα από τους μύστους. Με την εμφάνιση των ανθρώπων, αρχίσαμε να έχουμε και τα πρώτα αντικείμενα που φτιάχνονται από ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη εργαλεία και πιο πρόσφατα μηχανές. Ακόμα πιο πρόσφατα δημιουργήθηκαν οι πρώτες ευφυείς μηχανές, κλασικό παράδειγμα των οποίων είναι οι υπολογιστές. Πώς όμως έχουν αλλάξει τη ζωή μας οι ευφυείς μηχανές? Απλά αναλογιστείτε. Την τελευταία εβδομάδα, πόσο καιρό περάσατε σε άμεση επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, face to face? Από την άλλη μεριά, πόσο καιρό περάσατε επικοινωνώντας όχι άμεσα με ανθρώπους, αλλά διαμέσου ηλεκτρονικών μέσων, διαμέσου του κινητού σας, ενός chatroom. Και ακόμα πιο σημαντικά, πόσο καιρό περάσατε επικοινωνώντας απευθείας με ευφυείς μηχανές και όχι με ανθρώπους, παραδείγματος χάρη με ένα website, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Ο μέσος Αμερικάνος περνάει περίπου 2 ώρες ημερησίως online, και ένα μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου πρόκειται για επικοινωνία απευθείας με μηχανές και όχι με ανθρώπους. Οπότε, ολοένα και περισσότερο επικοινωνούμε και βρισκόμαστε σε διάδραση με τις μηχανές και αρχίζουμε πλέον να σχετιζόμαστε με αυτές. Και μετά ήρθαν τα ρομπότ. Και τα ρομπότ είναι αρκετά διαφορετικά από τους υπολογιστές. Πρώτα απ' όλα, μπορούν απευθείας να παρατηρούν το φυσικό κόσμο μέσα από τα αισθητήριά τους, συστήματα μηχανικής όρασης και άλλα. Δεν χρειάζονται έναν άνθρωπο να κάθεται σε ένα πληκτρολόγιο για να τους τροφοδοτεί με πληροφορίες. Δεύτερον, διαμέσου της τεχνητής νοημοσύνης και τελικά με τους κινητήρες τους, μπορούν να επιδρούν στον φυσικό κόσμο. Οπότε έχουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είχαμε με τους πρώτους οργανισμούς. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως, ενώ σε κάποια πράγματα υπερτερεί της φυσικής, σε άλλα βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλότερα στάδια. Παραδείγματος χάρη, στο σκάκι, ο υπολογιστής Deep Blue κατάφερε όντως να νικήσει τον Κασπάροφ. Από την άλλη μεριά,
Το καλύτερο δίποδο ανθρωποειδές ρομπότ που έχουμε έχει κινητικές ικανότητες που είναι πολύ υποδέστερες ενός πεντάχρονου κοριτσιού. Και ακόμα παραπάνω, όσον αφορά την συνεχώς αναπτυσσόμενη διερευνητική μάθηση, οι μηχανές είναι ακόμα πολύ πίσω. Όμως, υπάρχουν ανυπέρβλητα όρια στο τι μπορεί να κάνει είτε μια μηχανή είτε ένας άνθρωπος μόνος του. Και όχι μόνο στο τι μπορεί να κάνει, αλλά στο τι θα ήθελε να κάνει, όταν η συμμετοχή σε αρμονικές ομάδες μπορεί να σου δώσει πρώτα απ' όλα μια βαθύτερη αίσθηση συμμετοχής σε ένα γενικότερο είναι, και από την άλλη μεριά μπορεί να σε κάνει να πετύχεις πράγματα που δεν θα μπορούσες καν να φανταστείς μόνος σου. Ενδιάμεσος κρίκος όμως ανάμεσα στο άτομο και στις ομάδες είναι το ζεύγος. Παραδείγματος χάρη, ένα ζεύγος ενός ανθρώπου και ενός ρομπότ. Και αυτό ήταν ακριβώς το setting από το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που έχω κάνει μέχρι τώρα. Και θα σας δώσω τρία παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα το ρομπότ τρίπλη. Εδώ έχει ένα βραχίωνα, έχει ένα σύστημα όρασης, έχει αναγνώριση και σύνθεση φωνής. Και ο βασικός στόχος εδώ ήταν να φτιάξει κανείς ένα ρομπότ που μπορεί να μάθει μέσα από παραδείγματα τη φυσική γλώσσα, μπορεί να μοιράζεται μαζί σου ένα φυσικό χώρο, το τραπέζι με αντικείμενα, και τελικά μπορεί να σε βοηθάει να κάνεις πράγματα στο τραπέζι για να απαντά ερωτήσεις. Ας το δούμε. Where is the red one? At the top. Look at the center. Okay. Πάνω αριστερά βλέπετε μια εικονοποίηση του κόσμου, σύμφωνα με αυτό που ξέρει το ρομπότ. Και πάνω δεξιά βλέπετε τη βλέπει η κάμερα του ρομπότ. Εδώ απαντάει ερωτήσεις σε σχέση με την τωρινή κατάσταση του κόσμου. What color are the objects? One is red and the other is green. Imagine a blue object on the left. Εδώ του λέμε να φανταστεί ένα μπλε αντικείμενο στα αριστερά, που δεν μπορεί να δει στα αριστερά αυτή τη στιγμή. Του λέμε ότι στην ουσία υπάρχει ένα μπλε αντικείμενο στα αριστερά. Where is the blue one? Most probably at the left. Έχει ελλειπείς πληροφορίες και δημιουργεί μια προσδοκία. How big is the blue one? Για ένα μπλε αντικείμενο που ενδέχεται να δει, ενδέχεται και όχι. Look at the left. Okay. Εδώ όντως είδε αυτό το οποίο περίμενε και τώρα ξέρει και πόσο μεγάλο είναι. Small. How big was the blue one when your head started moving? I had no idea. Εδώ απαντάει ερωτήσεις για το παρελθόν. Where was the red one when the green one appeared? Most probably at the top, but maybe not. Thank you. You're welcome. Το δεύτερο πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Αν περάσει κανείς από τη διάδραση που συμβαίνει μια φορά μόνο σε διάδραση που συμβαίνει σε εβδομάδες, μήνες και πάει λέγοντας επανελειμμένη, τότε αυτό το οποίο συνήθως παρατηρούμε είναι ότι ενώ στην αρχή οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που μιλάνε με ένα ρομπότ, μετά από λίγο αρχίζουν και βαριούνται και το αφήνουν μόνο του. Και αυτό το οποίο προτείναμε για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον να κάνουμε κάπως καλύτερη την κατάσταση, είναι να φτιάξουμε ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να αναπτύσσει ένα κοινό τόπο με τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλεί, για να κάνει πιο ενδιαφέροντες τους διαλόγους. Και εδώ ο κοινός τόπος έσπανε σε δύο στοιχεία: στις κοινές μνήμες από τις προηγούμενες συναντήσεις και σε κοινούς φίλους. Να μην έχουν μια, ένα προς ένα σχέση και μόνο, αλλά είναι κομμάτι ενός συνόλου. Και εκτός αυτού, κάναμε το ρομπότ αυτό να συνδέεται και με το Facebook. Οπότε πέρα από τις φυσικές μνήμες, μπορεί να δει και συλλογικές μνήμες εφόσον κάποιος φίλος του του ανοίξει το profile. Για να το δούμε. Αναγνώριση προσώπου. Yes. Well, let me tell you some updated news from the world of technology. The king is dead. No. That's great. Great. I see your latest steps on Facebook. It is working hard. Εδώ είναι αυτά που βρίσκει από το Facebook για τον άνθρωπο. Του τσομπολιό για κοινούς φίλους. No. I am sending you an inbox message about this. Και εδώ έχουμε ένα συνομιλητή και κάποιον άλλον που είναι online και συνδέονται μέσω του ρομπότ. Οπότε μπορεί να γνωρίσει και ανθρώπους που δεν γνωρίζονται. Και εδώ είναι και οι μνήμες από την προηγούμενη συνάντηση.
Το τρίτο πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκα ήταν το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ρομπότ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μουσεία, σε shopping malls ή σαν ηθοποιοί σε διαδραστικό θέατρο. Και είχαμε και αρκετά παραπάνω δουλειά σε αυτή. Το παράδειγμα εδώ είναι το αραβόφωνο ρομπότ Ιμπν Σίνα. Έχει πολύ ρεαλιστικό πρόσωπο. Σε ένα σύστημα διαλόγου στα αραβικά. Μαρχαβά. Χάσιμα, χάσιμα. Αυτό είναι ο αραβικός χαιρετισμός με τη μύτη, στα χειραψία. Χάσιμα. Αιε. Και εδώ βλέπετε συναισθήματα όπως εκφράζονται στο πρόσωπο. Λύψη. Δυσπιστία. Και τελικά ενθουσιασμός. Όμως, όσο ενδιαφέρουν και είναι όλα αυτά, είναι και τα τρία παραδείγματα διάδρασης ζεύγους. Έχουμε έναν άνθρωπο και ένα ρομπότ. Το επόμενο στάδιο είναι οι ομάδες, όπου μπορείς να έχεις παραδείγματος χάρη δύο ανθρώπους και δύο ρομπότ, όπως είναι η ομάδα με το ρόμπονο της NASA. Και το επόμενο στάδιο είναι αυτό που θα λέγαμε με την μη τεχνική του όρου έννοια, υπεροργανισμοί, που αποτελούνται από χιλιάδες ανθρώπους και υπολογιστές που τρέχουν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και άλλα στοιχεία, όπως θα δούμε. Για να φτάσουμε εκεί, θα ξεκινήσουμε από 10 κόκκινα μπαλόνια. Και θα γίνει πολύ σαφές σιγά-σιγά τι εννοώ με τον όρο αυτό. Το 2009, η DARPA, που είναι η Υπηρεσία Ερευνητικών Προγραμμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε ένα διαγωνισμό. Τοποθέτησε 10 κόκκινα μπαλόνια σε άγνωστα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι ομάδες που διαγωνίζονταν, πανεπιστημιακές και άλλες, έπρεπε να φτιάξουν ένα σύστημα που να βρει τα μπαλόνια όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το σύστημα όμως αυτό θα μπορούσε να αποτελείται από ανθρώπινα, αλλά και από μηχανικά στοιχεία. Και τελικά μια ομάδα από το MIT Media Lab κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους μέσα από κοινωνικά μέσα, μέσα από Twitter και άλλα τέτοια μέσα, και να τους κάνει να δανείσουν 10 δευτερόλεπτα από τα μάτια τους στο σύστημα, ανοίγοντας το παράθυρο και κοιτώντας έξω, για να δούνε κατά πόσο υπάρχει ένα κόκκινο μπαλόνι στο οπτικό τους πεδίο. Και έτσι κατάφεραν τελικά, μέσω του διαδικτύου, μέσω της κατάλληλης κινητοποίησης, του quality control κτλ., να κάνουν recruit τους ανθρώπους, να δανειστούν τα 10 δευτερόλεπτα τα μάτια τους και να βρουν τα μπαλόνια σε λίγες ώρες. Οπότε αυτό που στην ουσία έχουμε, κατά αναλογία, είναι το ίδιο με αυτό το παγόνι. Και τα χιλιάδες μάτια, το οποίο έχει στην ουρά του, μόνο που είναι ανθρώπινα μάτια σε αυτή την περίπτωση, που μπαινοβγαίνουν στο σύστημα και μένουν για 10 δευτερόλεπτα. Περνάνε μέσα από τα φτερά, το διαδίκτυο, και τελικά συγκεντρώνουν την πληροφορία. Και αυτό δεν απέχει και πάρα πολύ, άμα το σκεφτείτε, μερικώς από αυτό που γινόταν στην Αραβική Άνοιξη. Είχαμε χιλιάδες ανθρώπους στο Ταχρίρ Σκουέρ, με κάμερες και με Twitter. Οπότε, αν μπορούσε κάποιος να συγκεντρώσει αυτή την πληροφορία, θα ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεύτερο παράδειγμα. Όλοι σας έχετε δει μια οθόνη σαν κι αυτή, όταν πάτε να φτιάξετε κάποιο λογαριασμό email. Αυτά τα γραμματάκια που βλέπετε στη μέση λέγονται captchas. Και είναι κάποια πλαγιασμένα γραμματάκια. Ο λόγος που είναι εκεί είναι για να μπορέσει η εταιρεία που παρέχει email να βεβαιωθεί ότι αυτός που πάει να φτιάξει το λογαριασμό είναι άνθρωπος και όχι πρόγραμμα. Γιατί πολύ συχνά οι spam mailers φτιάχνουν προγράμματα τα οποία προσπαθούν να φτιάξουν χιλιάδες λογαριασμούς και να αρχίσουν να στέλνουν spam στο δικό σας inbox. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να σπάσει το κάψα? Και πάλι η ιδέα είναι παρόμοια. Ίσως να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του πλήθους. Και σε αυτή την περίπτωση, τη δύναμη του ανυποψίας του πλήθους. Φτιάχνουμε ένα δεύτερο website, στο οποίο έχουμε παράνομο υλικό, και ο κόσμος που θέλει να κατεβάσει το υλικό, λύνει το κάψα για μας. Και έτσι έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, με αντάλλαγμα το υλικό που του δίνουμε, να λύνουν το κάψα για να μπορεί το spam mailer να φτιάχνει χιλιάδες accounts και να στέλνει σε εσάς. Οπότε, δεν δανειζόμαστε μόνο 10 δευτερόλεπτα από τα μάτια του κόσμου, δανειζόμαστε και 10 δευτερόλεπτα από τις νοητικές του ικανότητες. Ένα τελευταίο στάδιο φτάνει για να φτάσουμε τελικά στις ευρύτερες ευφυείς οντότητες και στο νέφος.
όλοι σας χρησιμοποιείτε ηλεκτρισμό. Δεν έχετε όμως ιδέα για το πού βρίσκονται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ούτε και στις ιδιοκτήτες τους. Και ούτε έχετε ιδέα τίποτα για το δίκτυο διανομής ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλά συνδέστε, έχετε κάποιο συμβόλαιο με τον οργανισμό παροχής του ηλεκτρισμού και τιμολογήστε για αυτό που χρησιμοποιείτε. Ακριβώς η ίδια ιδέα στους υπολογιστές, επί της ουσίας, είναι αυτό το οποίο λέμε το υπολογιστικό νέφος. Εδώ η ιδέα είναι ότι αντί να χρειάζεται να αγοράζεις έναν υπολογιστή, ένα μέσο αποθήκευσης ή ένα πρόγραμμα, μπορείς να συνδεθείς στο νέφος και το νέφος θα βρει τους υπολογιστικούς πόρους που χρειάζονται για να τρέξει αυτό το οποίο θες, θα ενοικιάσεις στην ουσία το πρόγραμμα και θα χρησιμοποιήσεις την αποθήκευση που βρίσκεται κάπου στο νέφος, χωρίς να ξέρεις τις λεπτομέρειες του πού και τι ακριβώς είναι. Και εδώ είναι ακριβώς το ερώτημα. Πώς μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή την ιδέα, ώστε να μην έχουμε μόνο το κομμάτι, άμα θέλετε, της τεχνητής νοημοσύνης των προγραμμάτων που τρέχουν στους υπολογιστές, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και ανθρώπινες νοητικές διεργασίες που μπαίνουν στο σύστημα για 10, 20, 30 δευτερόλεπτα, για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει εύκολο ο υπολογιστής, και πέρα από τις νοητικές διεργασίες, να δώσουμε σε αυτό το νέφος τη δυνατότητα να γίνει ενσώματο. Να μπορεί να παρατηρεί άμεσα τον κόσμο και να μπορεί να επιδρά πάνω σε αυτόν, φυσικά, όπως κάνει ένας οργανισμός. Και αυτό ακριβώς είναι το κλειδί για τη δημιουργία των ευρύτερων εφιών οντοτήτων για τις οποίες σας μίλησα. Λέγεται το νέφος ανθρώπων και ρομπότ, όπως το ονομάζουμε. Και είναι ακριβώς αυτή η επαύξηση. Δεν έχουμε μόνο τεχνητή νοημοσύνη που τρέχει σε υπολογιστές, έχουμε και ανθρώπους που διασυνδέονται για μικρά χρονικά διαστήματα για να κάνουν αυτά τα πράγματα με το μυαλό τους που είναι δύσκολα για τις μηχανές. Και εκτός αυτού έχουμε και κάμερες, έχουμε άλλα αισθητήρια και έχουμε και ανθρώπινα μάτια που μπαίνουν στο σύστημα, όπως μπαίνανε στα 10 κόκκινα μπαλόνια επί της ουσίας, κάνοντας αναφορές και ανθρώπινα αυτιά. Και πέρα από την αίσθηση του φυσικού κόσμου, έχουμε ρομποτικούς βραχίονες ή άλλα ρομποτικά οχήματα και ανθρώπινα χέρια. Ανθρώπους που και πάλι παίρνουν ένα μήνυμα από το σύστημα για να κάνουν κάποια φυσική κίνηση. Και έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια υποδομή που μας δίνει τη δυνατότητα όταν θέλουμε να φτιάξουμε έναν υπεροργανισμό, να δώσουμε μια προδιαγραφή του τι θα θέλουμε να μπορεί να αισθάνεται μέσα από τα αισθητήριά του από τον κόσμο, τι θα θέλαμε να μπορεί να κάνει με τα χέρια του, τι νοητικές διεργασίες πρέπει να υλοποιήσει και τελικά το νέφος ψάχνει και βρίσκει τα υλικά που χρειάζονται, ανθρώπινα ή μηχανικά, για να το υλοποιήσει. Και βέβαια αυτά τα υλικά θα μπαίνουν και θα βγαίνουν συνεχώς. Οπότε δεν έχουμε μόνο τα 1000 μάτια στην ουρά του παγωνιού, ανθρώπινα και μηχανικά σε αυτή την περίπτωση, που μπαίνουν-βγαίνουν, έχουμε και τα 1000 χέρια της ενσάρκωσης του Βούδα. Και έρχονται πολλά πλεονεκτήματα με αυτή την ιδέα. Πρώτα απ' όλα, αρχίζουμε και έχουμε μια ελεύθερη αγορά ενσώματης νοημοσύνης. Ό,τι οντότητα θες να φτιάξεις, στην ουσία την προδιαγράφεις στο νέφος και αυτό βρίσκει τα κομμάτια για να τη φτιάξει για σένα. Και μπορείς να έχεις πολλαπλούς παροχείς. Δεν χρειάζεται να είναι η ιδιοκτησία δικιά σου, οι κάμερες που θα χρησιμοποιήσεις, τα ρομπότ που θα χρησιμοποιήσεις ή να έχεις ανθρώπους στο payroll για τα μικροτάσκες των 10 δευτερολέπτων. Τα νοικιάζεις και υπάρχουν πολλαπλοί παροχείς μέσα που δίνουν στον νέφος τελικά. Νούμερο 2. Συνήθως η εργασία λαμβάνει χώρα σε ορίζοντες μηνών, ετών. Εδώ μιλάμε για μικροεργασία. Μιλάμε για snippets των 10, 20, 30 δευτερολέπτων, ενδεχομένως 2-3 λεπτών. Για τα μεγαλύτερα τάσκες που υπάρχουν. Και οι άνθρωποι που εργάζονται μπορούν να είναι είτε εδώ, είτε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος, και εκτός αυτού μπορεί να είναι είτε ειδικευμένοι, είτε ανειδικευτοί, ανάλογα με το τι πρέπει να κάνουν. Και τα περισσότερα από αυτά τα τάσκες δεν απαιτούν κάποια ειδίκευση, άμα θέλετε. Νούμερο 3, έχουμε νέα όρια της νοημοσύνης. Έχουμε ένα σύστημα που έχει συλλογική νοημοσύνη με ανθρώπινα και ηλεκτρονικά στοιχεία. Οπότε υπερβαίνει και την ατομική τεχνητή νοημοσύνη και την ατομική ανθρώπινη, άμα θέλετε. Μεγάλη αξιοποίηση των πόρων, γιατί το κάθε στοιχείο του συστήματος μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλούς πελάτες, άμα θέλετε. Αξιοπιστία, γιατί ακόμα και αν μια κάμερα δεν λειτουργεί, υπάρχουν και άλλα στοιχεία να την καταστήσουν. Και το πιο ενδιαφέρον ίσως από όλα είναι το τελευταίο, αυτό που ονομάζω δυνατότητα αυτοτέλειας με την αρχαία του όρου έννοια του τέλους, άμα θέλετε, σκοπού. Οι άνθρωποι που παρέχουν υπηρεσίες στο σύστημα μπορεί να το κάνουν είτε για χρήματα, είτε εθελοντικά, είτε με αντάλλαγμα το σύστημα το ίδιο να εξυπηρετεί τους στόχους τους. Οπότε θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα νέφος, ο συνολικός σκοπός του οποίου να είναι
ένα μείγμα, ένα άθροισμα με κάποιο negotiation των στόχων των μελών που το απαρτίζουν. Και υπό αυτή την έννοια είναι αυτοτελικό. Βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα. Τεχνικά πρώτα απ' όλα. Και πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα για την υλοποίηση ενός τέτοιου πράγματος. Νούμερο 2, ζητήματα που έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με ηθική, με ασφάλεια, με νομική ευθύνη. Για τις επιπτώσεις των πράξεων ενός τέτοιου συστήματος που έχει χιλιάδες στοιχεία, ποιος ευθύνεται τελικά. Φανταστείτε λοιπόν ένα κόσμο όπου τα ρομπότ αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Και φανταστείτε ένα κόσμο που πέρα από τα στενά πλαίσια του εαυτού μας, μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε σε ευρύτερες ευφυείς οντότητες που αποτελούνται από χιλιάδες άλλους ανθρώπους και μηχανές, έστω και για 10 δευτερόλεπτα. Και η νοημοσύνη των οποίων ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ αυτή των μεμονωμένων ανθρώπων και μηχανών αυτή τη στιγμή. Αν φροντίσουμε να αρχιτεκτονηθούν οι βάσεις του συστήματος με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει μια αρμονική σχέση ανάμεσα στο εγώ και στο γενικότερο εμείς, τότε ενδέχεται αυτοί οι οργανισμοί να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε όχι μόνο πιο κοντά στην προσωπική μας αυτοπραγμάτωση, αλλά και πιο κοντά σε μια πιο ολιστική συλλογική αυτοπραγμάτωση. Εσείς όμως, θα θέλατε να ζείτε σε ένα τέτοιο κόσμο?